Κάνεις χάους σε δρόμους, σπίτια και θερμοκηπιακές καλλιέργειες της Κουντούρας. Σε δευτερόλεπτα πήγαν όλα, πήγαν στράφινα. Τα από το θερμοκήπεδο πάνω κατεβήκανε, τα ριάκια, πέτρες, ξύλα, ντοματιές, τα πάντα. Σπίτια κατακλείστηκαν από νερά, λάσπες και φερτά υλικά. Άνθρωποι κινδύνευσαν και άλλοι έβγαλαν άρον-άρον τα παιδιά από τα πλημμυρισμένα σπίτια. Είχα τα κοπέλια μέσα και τα έβγαλα σηκωτά έξω και πήγαμε δίπλα στα κοπέλια από εδώ που δεν είχαν πλημμυρίσει ακόμα. Μετά σηκωθήκαμε και, πήγαμε στην πεθερά μου από τον πάνω δρόμο γιατί από κάτω δεν περνούσε. Είχαν φύγει όλα τα μπάτια, είχαν ανοίξει τρύπες. Όπως μπορούσαμε, φύγαμε. Είχαμε παιδιά μέσα και κοιμόντουσαν. Τα πήραμε αγκαλιά και ήρθαν τα παιδιά από δίπλα, είναι κάποια ξένα παιδιά, και μας βοηθήσαν και τα μεταφέραμε δίπλα. Μπήκαμε εκεί μέχρι να, ξέρεις, να πέσει το νερό. Δεν μπορούσαν να φύγουν γιατί τα μάξια ήταν καλυμμένα όλα από λάσπη. Δίπλα εδώ είχαν μωρό και δεν μπορούσαν να φύγουν ούτε αυτοί. Βάλανε πετσέτες και αυτά και δεν μπήκανε μέσα τα νερά. Τι να πρωτοκαθαρίσω, πραγματικά να όλα το παιδιά μου, τα πράγματα, τα τέτοια βαφτιστικά, έπιπλα. Όλα γίνανε ντοματιά. Ο κεντρικός δρόμος από Παλαιόχωρα προς Κουντούρα έκλεισε. Η ισχυρή βροχόπτωση που δεν κράτησε περισσότερο από μισή ώρα προκάλεσε πανικό. Το νερό περνούσε πάνω από τα μάξι. Κόταψαν να πλημμυρίσει τον τόπο εδώ πέρα. Κοιτούσαμε τη βροχή. Ξαφνικά βλέπουμε λίγο νερό, σαν ποταμάκι. Μέχρι να πεις νερό, βλέπεις και φούσκωνε και ήρθε όλο μέσα στο σπίτι. Όλος ο ποταμός από εδώ πέρα μέσα στο σπίτι. Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων εγκλωβίστηκε στο χωριό Βουτάς του Δήμου Καντάνου Σελήνου, όπου όλοι οι δρόμοι έκλεισαν από τα ορμητικά νερά και τις κατολιστήσεις. Δεν ήταν οι μόνοι που βρέθηκαν σε κίνδυνο. Χρειάστηκαν 4 ώρες μηχανήματα του Δήμου και το πυροσβεστικό εθελοντικό κλιμάκιο, το οποίο από την πρώτη στιγμή βρέθηκε εδώ πέρα στην περιοχή και το ευχαριστούμε, για να απεγκλωβίσουν 2 κτηνοτρόφους. Στο Δήμο Καντάνου Σελήνου, τα χωριά Βουτάς, Σκλαβοπούλα, Βοθιανά και Σαρακίνα αποκλείστηκαν εξαιτίας των κατολιστητικών φαινομένων. Αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα προσέγγισης σχεδόν στις περισσότερες γειτονιές. Εκεί γίνεται μια προσπάθεια καθαρισμού των δρόμων. Για τους παραγωγούς θερμοκηπιακών καλλιεργειών, η χθεσινή νύχτα ήταν ένας εφιάλτης. Ένα χάος ήταν. Ένα μέτρο νερό ήταν. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Τι να σου πω. Ένα μεγάλο μέρος θερμοκηπιακών καλλιεργειών κυριολεκτικά πνίγηκαν στη λάσπη και στο νερό. Και δρόμοι κόπηκαν στα δύο. Όγκοι μεγάλοι από πέτρα και χώματα έχουν κατακλείσει σχεδόν το σύνολο των δρόμων. Ολόκληρη η περιοχή της Κουντούρας έχει μείνει χωρίς νερό, αφού έσπασε ο κεντρικός αγωγός σύδρευσης, ενώ καταστράφηκε και η γεώτρηση από την οποία ιδρεύεται το χωριό. Απελπισία. Απελπισία και απογοήτευση. Τα μηχανήματα του Δήμου Καντάνου Σελήνου επιχειρούν από το πρωί να καθαρίσουν δρόμους και περιουσίες. Μέχρι τις 10.30 ώρα είχε συντελεστεί το βράδυ, είχε συντελεστεί ό,τι βλέπετε αυτή τη στιγμή. Υπερχείληση όλων των ποταμών, υπερχείληση των χαντακιών, των ρεμάτων, μεγάλες κατολιστήσεις σε όλα τα χωριά νοτιοδυτικά στον πρώην Δήμο Πελεκάνου. Προβλήματα από την ισχυρή βροχόπτωση προκλήθηκαν και στο Δήμο Κισάμου. Το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Έλους παρέμειναν σήμερα κλειστά. Κατολιστήσεις έχουν σημειωθεί σε δεκάδες σημεία του επαρχιακού δικτύου από Χανιά προς Παλαιόχωρα, ενώ η χαλαζόπτωση σε χωριά νοτιοδυτικά των Χανίων κατέστρεψε ηλιοκαλλιέργειες.